Με πύρινο λόγο απαντούν στους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησαν οι αντιδήμαρχος πολιτισμού και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, οι 16 προσωπικότητες που τόλμησαν με επιστολή τους να αναδείξουν και να καταγγείλουν την κραυγαλαία αποσιώπηση κάθε ελληνικού και ορθόδοξου στοιχείου της πόλης από το ακριβοπληρωμένο βίντεο Κάντια 1640. Υπάρχει μέγα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα με το βίντεο και άλλο ένα θέμα με τη λειτουργία της δημοκρατίας στον τόπο μου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη. Γιατί έχουμε να κάνουμε κυριολεκτικά. Ποιος θα τολμήσει αύριο να μιλήσει για ένα έργο της Δημοτικής Αρχής όταν ξέρει ότι θα δεχτεί μια τέτοια ύβρη. Σε άλλο σημείο το βίντεο το υπερασπιζόμαστε. Ας χαίρονται την ιστορία, την καινούρια ιστορία που φτιάξανε για το Ηράκλειο. Η στάση της αριστείας πλεύρης στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα άφησε άφωνους τους εκπροσώπους των τεχνών και των γραμμάτων, όπως και της Εκκλησίας που έχουν συνυπογράψει το κείμενο. Η θεώρησή τους δυστυχώς είναι μερική. Είναι μια μικρόμυαλη και στενή θεώρηση ενός πράγματος. Να πάμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού από την κυρία Πλεύρη. Από ό,τι ξέρω, σύντομα θα ξεκινήσει να παραδίδει τέτοια μαθήματα η ίδια αυτοπροσώπος. Αλλού, κάποιοι δεν έχουν την ευρύτητα σκέψεως. Και ρωτώ, αυτό που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση είναι η ευρύτητα της σκέψεως, δηλαδή η πλήρης παραποίηση του χάντακα της εποχής. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησαν οι αντιδήμαρχος αλλά και ο Γιώργος Σισαμάκης, χωρίς να ανακληθούν από τον δήμαρχο που παρακολουθούσε τη διαδικτυακή συνεδρίαση, προκαλούν σάλο και νέο γύρο σφοδρών αντιδράσεων. Ευθύνες έχει ο αγαπητός δήμαρχος, τον οποίο τον αγαπώ και τον σέβομαι. Ήταν παρόν, δεν έκανε τίποτα να σταματήσει τη συγκεκριμένη αντιδήμαρχο ιδιαίτερα. Στη φρασιολογία της. Θα περίμενα από τον Δήμαρχο, όταν άκουγε την αντιδήμαρχό του, να μιλάει για μικρόνοες. Ξέρετε τι σημαίνει μικρόμυαλος. Εγώ τέτοια προσβολή δεν την περίμενα να την ακούσω σε ένα τέτοιο όργανο. Όταν μιλάει για μικρόμυαλος, ο Δήμαρχος θα της πει: κυρία μου, σταματήστε ή πηγαίνετε έξω. Όλες οι ευθύνες. Όλες. Για οτιδήποτε δεν πάει καλά, βαρύνουν εμένα. Είμαι εδώ για να παίρνω ευθύνες και όχι για να απεμβολώ. Ας αναλάβει τις ευθύνες του που λέει πραγματικά, γιατί λέγοντας αναλαμβάνοντας ευθύνες χωρίς να κάνει τίποτα, αυτό σημαίνει πραγματικά τίποτα. Αντιδράσεις που αφορούν τόσο στο περιεχόμενο του βίντεο, το οποίο εξαλείφει κάθε ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο που υπήρχε στην Κάντια του 1640 και μάλιστα ακτινοβολούσε παγκόσμια μέσα από τα έργα του Δαμασκηνού, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Άγγελου και όλων των μεγάλων δημιουργών της κριτικής σχολής. Να πάμε λοιπόν στη Μικελαία. Και όσα βιβλία δεν συμφωνούν με την ανακοίνωση του Δήμου, να τα στείλουμε σε άλλη χώρα να τα διαβάζουν, σε άλλους τόπους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ. Όσο όμως και για το γεγονός ότι δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα βίντεο που χαρακτηρίζεται ξεπερασμένο σε τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Αυτό το βίντεο που παρουσιάστηκε είναι ένα βίντεο game για μικρά παιδιά. Είχαμε όλοι την ευθύνη και το καθήκον να απαντήσουμε.